Εμείς δεν είμαστε η πρώτη γραμμή. Εμείς είμαστε η τελευταία γραμμή που μαζεύει ό,τι απέμεινε. Εσείς πρέπει να μείνετε σπίτι. Έχει 9,5 μήνα να δω την οικογένειά μου. Εγώ δεν έχω άλλη επιλογή. Εσείς όμως έχετε την επιλογή, γι' αυτό μείνετε στα σπίτια σας. Αγκαλιάζετε τα παιδιά σας όσο πιο πολύ μπορείτε, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Μείνετε σπίτι. Εμείς δεν έχουμε επιλογή. Εσείς όμως έχετε. Μείνετε σπίτι. Εγώ είμαι εδώ. Ήταν επιλογή μου. Εσείς μείνετε σπίτι. Μπορείτε. Σας εκλιπαρούμε. Μείνετε σπίτι σας αν δεν θέλετε να καταλήξετε στην εντατική. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να μην μεταφέρω κάτι στα παιδιά μου. Εγώ δεν έχω επιλογή. Είμαι εδώ. Εσύ μείνε σπίτι. Η ασθενής μονάδα δεν είναι στατιστική αριθμό. Θα μπορούσε να μην πω. Θα μπορούσε να είσαι εσύ ένας δικός μας άνθρωπος. Αυτή η νόσος αφορά όλους μας. Μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα σου να είναι η επόμενη στη μακάβρια λίστα. Μένουμε σπίτι. Σώσε την οικογένειά σου. Είμαι ο Ευγένιος και είμαι μεταμοσχευμένος ύπατος. Αν νοσήσω, θα κινδυνεύσει άμεσα η ζωή μου. Όχι στις άσκοπες μετακινήσεις. Ναι, στην υπεύθυνη συμπεριφορά. Είμαι η Σταλό και έκανα μεταμοσχεύση νεφρού πριν από 6 χρόνια. Πιο πολύ από τον κορονοϊό φοβάμαι την ανευθυνότητα. Μην θέσεις τη ζωή μου σε κίνδυνο. Περιορίσε τις κινήσεις σου. Για μας, τα άτομα με θαλασσεμία, το σύστημα υγείας της πατρίδας μας είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της υγείας μας και της ποιότητας της ζωής μας. Κάποιοι από εμάς εκεί έξω δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Αρκεί να μείνουν σπίτι. Δίνουμε αίμα και μένουμε σπίτι. Είμαι ο Δημήτρης, 28 χρονών και είμαι μεταμοσχευμένος ύπατος εδώ και 6 χρόνια λόγω μιας σπάνιας νευρομυϊκής πάθησης. Όπως αντιλαμβάνεστε, ανήκω στην ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Μείνετε σπίτι για το καλό όλων μας. Είμαι ο Μάριος. Είμαι μεταμοσχευμένος καρδιάς. Μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία πριν 6 χρόνια. Σε παρακαλώ, μην μου δυστερήσεις. Μείνε σπίτι. Please stay home. Είμαι ο γιατρός ο Άδωνης Ελευθερίου. Έχω έρθει αντιμέτωπος με τον ιό και σαν γιατρός και σαν ασθενής. Και το μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι ο ιός, παρότι είναι πολύ ύπουλος, δεν είναι ανίκητος. Ας συμπεριφερθούμε όλοι υπεύθυνα, να κάτσουμε σπίτι μας για να μπορέσουμε να μετρηθούμε του χρόνου και να μην λείπει κανείς. Να είστε καλά, θα τα καταφέρουμε. Είμαι η Ραμόνα Παπαϊωάννου, μέλος της Εθνικής Ομάδας Στήλου. Ο αθλητισμός με δίδαξε πολλά. Απέκτησα θέληση, πειθαρχία, τόλμη, θάρρος και αποφασιστικότητα για το στόχο. Τώρα ο αγώνας είναι κοινός. Ένας αγώνας που κάθε ένας από εμάς καλείται να τρέξει με σύνεση και υπευθυνότητα για να φτάσουν στο τέρμα νικητές. Γι' αυτό μένουμε σπίτι. Το μένουμε σπίτι δεν είναι σύνθημα, είναι στάση ζωής. Μένω σπίτι θα πει προσέχω τον εαυτό μου αλλά και τους γύρω μου. Κάμνετε υπομονή. Να κάνετε ό,τι μας συμβουλεύουν και σύντομα θα σμίξουμε με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αν αρρωστήσω, λόγω ηλικίας μπορεί να μην αντέξω. Σε παρακαλώ, συμπεριφέρθου υπεύθυνα. Αγαπώ τα εγγόνια μου. Μετά από τούτη τη δοκιμασία θέλω να τα αγκαλιάσω ξανά. Γι' αυτό μη με στείλει σε κάποια εντατική. Μείνε σπίτι. Έχετε ακόμη αμφιβολίες? Μένουμε σπίτι για αυτούς που αγαπάμε. Συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα για τους ανθρώπους που παλεύουν για όλους εμάς. Όσο πιο υπεύθυνα συμπεριφερθούμε, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από αυτή τη δοκιμασία. Καλή δύναμη σε όλους. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Μένω σπίτι. Συμπεριφέρομαι υπεύθυνα. Για να δω ξανά τον παππού και τη γιαγιά. Μη μας το στερήσετε. Λοιπόν, και εμείς αγαπάμε. Σταύρο, λοιπόν, συγκινηθήκαμε. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, μαζί θα τα καταφέρουμε, λέει και ο Σταύρος. Όλοι μαζί. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον καθηγητή μικροβιολογίας, τον κύριο Πέτρο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη,